Κατούλη, από την εμπειρία σας αυτή από τον Δήμο Αμαρουσίου, τι έχετε απογνήσει? Θα μου πείτε μια πολύ γενική ερώτηση. Ας την εξειδικεύσουμε. Πού βλέπετε εσείς ότι ο βηματισμός σας είχε εμπόδιο? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν το εμπόδιο το δικό μας, αν αφορά τουλάχιστον τον Μαρούσι ή τη δική μου εμπειρία. Ναι, να εξειδικεύσουμε στο επίπεδο Μαρούσι. Θα σας πω, το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν το κακό παρελθόν. Όταν ένας Δήμος έχει υπερχρεωθεί και μάλιστα ακόμα ψάχνουμε γιατί χρεώθηκε τόσο, γιατί δεν υπήρξαν τα έργα υποδομής τα οποία να δικαιολογούν αυτή την υπερχρέωση, ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο. Το ξεπερνούμε αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα ήταν σαφέστατο ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε περισσότερο τοπικιστικά, να σκεφτόμαστε περισσότερο εθνικά, διότι το διέρευκε βασίλευε κάτι κακό πολλές φορές. Ή και ο μικροκομματισμός και ο μικρόψυχος τρόπος της πολιτικής. Άρα λοιπόν, θα σας έλεγα ότι τουλάχιστον στο Δήμο Αμαρουσίου, οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περνάει πάντα με ενστάσεις της περιφέρειας, της δευτεροβάθμιας επιτροπής του Συμβουλίου Επικρατείας. Το ίδιο συνέβη ακόμα και για την ανακυματοδότηση των παλαιότερων δανείων, την οποία προσπαθήσαμε με 0,9 συγκύριμπον. Όταν ξέρετε ότι η χώρα μας αντίστοιχε με 6,8 και το οποίο θα μας έδινε ένα κέρδος τουλάχιστον επί της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Και όμως αυτό δεν ολοκληρώθηκε με τις ενστάσεις που έφερε την προσπάθεια στην παγκόσμια κρίση, στην οικονομική και στην πτώχευση των τραπεζών, κάποιων τραπεζών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ένα δεύτερο κομμάτι ήταν ο μικροκομματισμός και ο μικρόψυχος τρόπος αντιμετώπισης θεμάτων. Από την αντιπολίτευση, από κάποιον οι οποίοι χρόνια τώρα κάνουν αυτή τη δουλειά στους Δήμους. Από την άλλη πλευρά θα σας έλεγα ότι... Το διαπιστώνετε, συγγνώμη που σας το διαπιστώνετε, ωστόσο πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Δεν βλέπω δηλαδή έτσι μία διέξοδο από αυτό. Είναι τόσο παγιωμένο, κύριε Πατούλη, το σύστημα αυτό, που δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να δούμε έτσι κάποιες σημαντικές μεταβολές. Αν δεν είναι την προσωπική μου θέση. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και γι' αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο εγχείρημα το οποίο μέσα από τον Καλλικράτη δεν πρέπει να αποτύχει, δεν πρέπει να καεί αυτή η μεταρρύθμιση. Αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να έχει όλο μας τη συνένεση και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και δίκοα όταν δεν μιλάμε έχουμε την πλειοψηφία των 160 βουλευτών και περνάμε ό,τι θέλουμε. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι υπάρχουν ζητήματα κοινωνικά, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, κάποιοι άνθρωποι ζούμε μέσα σε αυτά τα ζητήματα, εκφράζουμε απόψεις και θα πρέπει να εισακούγονται στο βαθμό που θεωρούνται. Θεωρώ λοιπόν, και για να κλείσω με αυτό, δεν αισθανθήκαμε εμείς ότι υπήρχε διαβούλευση για τον Καλλικράτη. Όταν το θέμα αυτό είχε βγει πριν 1,5 μήνα, πριν ένα μήνα, και το έβγαινε 2 και 3 μήνες μέσα από μέσα γραπτού λόγου ενημέρωσης, δεν νομίζω ότι είναι μια σοβαρή αντιμετώπιση και κέρδη και τέτοια, δεν ήξερα ακόμα τίποτα. Και όταν λέει κάποιος. Θεωρείτε δηλαδή ότι έγινε κακός χειρισμός της όλης κατάστασης? Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών να μην έχει δεχτεί επίσημα δημάρχους. 8 μήνες αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών. Το λέω με απόλυτο βαθμό. Και δεν ενδιαφέρει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν τα υπουργεία. Μιλάω σαν πολίτης. Και ανά πάσα στιγμή γίνομαι και πολίτης απλώς και πάω και στην επιστήμη και στη δουλειά μου. Αλλά όσο θα είμαι σε αυτό το αξίωμα, έχω το δικαίωμα ως πρόσωπος πολιτών να μιλάω με αυτό το οποίο νιώθουν όλοι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Εσωτερικών, επειδή βγάζει τον Καλλικράτη, να μην έχει δει επίσημα δημάρχους. Κανένα δήμαρχο. Θα σας πω μάλιστα και την Πέθνα, επί 7 μήνες δεν την είχε δει ποτέ και αναγκαστήκαμε και κάναμε παράσταση με το έτσι θέλω, κλείνοντας στους Δήμους που σήμερα θυμόσαστε μέσα από μια αντίδραση ότι θέλουμε επιτέλους να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο περιβάλλοντος καλλιτέχνης. Αυτές λοιπόν οι πρακτικές δεν έχουν θέση το 2010 που θέλουμε όλοι ενωμένοι να φτιάξουμε μια χώρα καλύτερη. Αυτό λοιπόν είναι καταδικαστέο. Δεν μπορεί δηλαδή οι γενικοί γραμματείς να άρχισαν βεβαίως να τοποθετηθούν και από την άλλη πλευρά να υπάρχουν ζητήματα με τα ΚΕΠ που από τον Νοέμβριο είχαν ανοίξει οι συμβάσεις τους, το μακρύ χέρι του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς φιλοξενούνται στους Δήμους και μέχρι τον Απρίλιο δεν είχε βγει
η εντολή να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά. Και αντί να δοκιμήσουν που τα ΚΕΠ είναι οι μόνοι οργανισμοί. Μέσα από του πολύ παραγωγικού θεσμού. Απόλυτα αυτό το λέω. Γιατί έχετε δίκιο και νομίζω ότι διαπιστώνετε, γιατί ξέρω ότι είμαστε καθημερινά με του Δήμου. Θα δείτε λοιπόν ότι αυτή ο απόλυτο βαθμό καλή διεκπαιρέωση ζητημάτων των πολιτών, πώ μεταφράστηκε, μεταφράστηκε με του υπαλλήλου με μια προκήρυξη αιτήσια που ουσιαστικά δεν έλαβε καν την δυνατότητα του να τους εντάξει με μόρια μέσα από μία εμπειρία. Δεν υπήρχε δυνατότητα μοριοδότηση. Δεν υπήρξε ήδη. Απλώς η μοριοδότηση μαζί με οποιοδήποτε άλλο είχε την ανάλογη εμπειρία σε οποιοδήποτε τομέα, στο δημόσιο τομέα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και αυτά. Πολύ υπερχρονισμένα αντιμετωπίστηκαν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα ΚΕΠ. Χάθηκε χρόνο. Πολύ χρόνο. Μα σα λέω, από τον Νοέμβριο που είχε λήξει μέχρι τον Απρίλιο δουλεύανε χωρί να ξαναπληρωθούν και από την άλλη κιόλα χρόνο αυτή τη στιγμή δουλεύουν χωρί να έχει γίνει. Δηλαδή τελείωσε τον Απρίλιο. Έχει λυθεί το θέμα του προεργασιακού. Τέτοια ζητήματα που σα φέρνω ένα παράδειγμα εδώ, θα μπορούσα να σα φέρω δεκάδε, υπάρχουν. Και όταν αυτή τη στιγμή μιλήσαμε για τους ΚΑΠ και το 40% δεν εισπράττεται σήμερα από τους Δήμους, ενώ διαστόματος υπουργού είπε μόνο το 10% θα μειωθεί μετά από την παράσταση την οποία κάναμε αυτήν την οποία σας περιέγραψα ως τέχνα, αντιλαμβάνεστε ότι οι προϋπολογισμοί πάνε πίσω το Δήμο. Για να σας πω βέβαια και το καταγγέλνω και στην εκπομπή σας ότι ιδιαίτερα και αυτό δεν αφορά το Δήμο μόνο Παρουσίου και πολλούς άλλους Δήμους δεν είναι δυνατόν η ΔΕΗ η οποία ας πούμε κάνει μια παρακράτηση της τάξης των 30 και 40% των δημοτικών τελών τους τελευταίους 3 και 4 μήνες. Δεν τους αποδίδει στους Δήμους με την ενεργτική, αν θέλετε, επιχειρηματολογία ότι δεν έχουν γίνει, γίνονται διασταυρώσεις, κάτι δεν πληρώσανε, δεν είμαστε έτοιμοι να τους αποδώσουμε όλους. Αλλά 3-4 μήνες για κάποιους Δήμους σημαίνει 3 και 4 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία το 2010 δεν έχουν αποδοθεί στα ταμεία τους μέσα στο 2010. Αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται, κύριε Πατούλη. Σε αυτόν τον βαθμό φυσικά. Πού το αποδίδεται. Πώς. Πού το αποδίδεται. Το αποδίδω ότι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι ή θα πρέπει να τραβηχτούν αυτιά προς τη ΔΕΗ από το ανάλογο Υπουργείο ή θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι γίνεται μια διαδικασία να χρηματοδοτήσει κάποιο άτομο. Εμεί σε κάθε περίπτωση μπορούμε να κάνουμε μετάφραση. Στείλαμε εξώδικη διαμαρτυρία και νομίζω και άλλοι δήμαρχοι. Ακόμα διόρθωση αυτού του φαινομένου δεν υπάρχει. Όπω επίση θα σα πω ότι στι επιχειρήσει μα και ιδιαίτερα το Αμαρουσίου θα πω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή για επιστροφέ ΦΠΑ 8 εκατομμύρια ευρώ που ήταν από το Σεπτέμβριο να αποδοθούν. Και όμω για τι δημοτικέ μα επιχειρήσει πρέπει να αποδώσουμε 200.000 ΦΠΑ χωρί συμψηφισμό. Αυτά τα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρχαν πάρα πολλά έσοδα που θα μπορούσατε να έχετε λάβει και αυτά τελικά δεν έρχονται, δεν φτάνουν στο ταμείο του Δήμου Μαρουσίου. Φυσικά, όχι μόνο στο Δήμο Μαρουσίου, αλλά σήμερα όπως μιλάμε, αυτό που σας περιγράφω είναι μια κατάσταση η οποία μειώνει την δυνατότητα της λειτουργίας πολλών Δήμων μέσα από μια χρηματορροή η οποία έχει προϋπολογιστεί διότι ανήκουν στους Δήμους και δεν έχουν δοθεί τα χρήματα.